Τσαλαπάκης Αντώνης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Μηχανείων. 10 μήνες από την έναρξη της καραντίνας και το Υπουργείο δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα στις σχολικές μας μονάδες. Ο αντιδημοκρατικός καθήφορος, ο οποίος οδεύουμε αυτή τη στιγμή μετά την απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας για την διακοπή των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων, οι οποίες έχουν ανώτερο αριθμό των 100 ατόμων, είναι απαράδεκτο και το καταγγέλουμε καθημερινά και κατ' επανάληψη. Αν θέλουν να δουν πάνω από 100 άτομα, μπορούν να έρθουν στις σχολικές μας μονάδες, οι οποίες φιλοξενούν 200 και 300 μαθητές, αντίστοιχες οικογένειες αυτών. Θέλουμε μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία, θα προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας. Την ίδια ώρα υπάρχει παρέμβαση προς το ορολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το οποίο αυξάνει το ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, ούτε βασίζεται πουθενά ο σχεδιασμός αυτός στον οποίο έχει προβεί το Υπουργείο Παιδείας. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να πάρθει πίσω αυτό το μέτρο και να ληφθεί άμεση μέρημνα για προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα για τις μεταφορές των μαθητών, να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να στελεχωθούν όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία με το απαιτούμενο προσωπικό. Στην ΑΜΑ έχουμε την επίθεση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, για τα οποία υπάρχει το κονδύλιο των 300 εκατομμυρίων για την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης, αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο κονδύλιο για να στελεχωθούν πλήρως και να λειτουργήσουν ομαλά ένα χρόνο τώρα τα οποία είναι κλειστά. Διεκδικούμε την επαναλειτουργία των σχολικών μας μονάδων με κάθε μέτρο ασφάλειας και την άρση του απαράδεκτου μέτρου περιορισμού των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων του λαού.